Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου με την τροπολογία που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ στο νομοσχέδιο, γιατί χτες δεν είχα το χρόνο να την αναπτύξω. Με την σχετική τροπολογία ζητάμε πρώτον την ακύρωση της χωροθέτησης εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στο χώρο των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, που είχε νομοθετηθεί με τον νόμο 4949 του 2022. Από τις σχετικές δηλώσεις στον τύπο έχει γίνει γνωστή η πρόθεση της ιδιοκτησίας των ναυπηγείων Σκαραμαγκά να προχωρήσει στην αξιοποίηση της έκτασης για σταθμό LNG και την ηλεκτροπαραγωγή μέσω αυτού του καυσίμου. Ο λαός της περιοχής εύλογα ανησυχεί και κινητοποιείται όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, κινητοποιείται ενάντια στην πρόθεση της λειτουργίας αυτών των σχετικών εγκαταστάσεων εντός των ναυπηγείων. Και αυτό γιατί είναι απόλυτα τεκμηριωμένο ότι δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι πιθανού βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης στην περιοχή από τη χωροθέτηση μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG και την ανάπτυξη της σχετικής μονάδας παραγωγής ενέργειας. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για μια ήδη πολύ επιβαρημένη περιοχή, αυτή της Δυτικής Αττικής και του Σαρωνικού, με αυξημένο κίνδυνο βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης, λόγω της γυτνίασης πολλών επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, διελιστηρίων, πολεμικής βιομηχανίας, εγκαταστάσεων υγραερίων, χημικής βιομηχανίας με τις κατοικημένες περιοχές. Μιας περιοχής με μεγάλη συσσόρευση βαριάς βιομηχανικής δραστηριότητας, με μεγάλη δραστηριότητα πλοίων που μεταφέρουν πετρελοειδή και άλλα είδη υδρογονανθράκων. Αυτού του είδους οι κίνδυνοι έχουν τραγικά επιβεβαιωθεί από σειρά αντίστοιχα ατυχήματα που συνέβησαν πρόσφατα σε διάφορες χώρες, με εμβληματικό το παράδειγμα της έκρηξης στον τερματικό σταθμό Freeport LNG στο Τέξας των ΗΠΑ. Τα ατυχήματα αυτού του είδους έχουν πρώτα και κύρια συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές, στην καταστροφή των υποδομών και φυσικά επιπτώσεις στο περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε της κυβέρνησης, αναλαμβάνετε στο ακέραιο την ευθύνη ενός τέτοιου κινδύνου. Όμως, ακόμα και έτσι, εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε ακόμα ένα έγκλημα στο βωμό του κέρδους για να ακούμε εκ των υστέρων τις υποκριτικές σας συγγνώμες. Το αίτημα αυτών των κατοίκων είναι απόλυτα δίκαιο και πρέπει να γίνει δεκτή η ακύρωση της χωροθέτησης τέτοιου είδους εγκαταστάσεων. Το ίδιο δίκαιο είναι και το δεύτερο αίτημα που περιλαμβάνει η τροπολογία, με βάση και πάλι τις διεκδικήσεις, χρόνιες διεκδικήσεις των κατοίκων της περιοχής, προκειμένου να ακυρωθεί η πώληση της έκτασης της προβλήτας 4 που αποτελούσε τμήμα παλαιού Αιγιαλού και να αποδοθεί η χρήση της στο λαό της περιοχής. Συγκεκριμένα στην περιοχή των ναυπηγείων Σκαραμαγκά υπάρχει ένας χώρος ακινήτου ως τμήμα παλαιού Αιγιαλού περίπου 216 στρεμμάτων, που πέρασε την κυριότητα της ΕΤΑΔ με απόφαση της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ως τμήμα ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Η έκταση αυτή, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, παραχωρήθηκε στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Το χώρο αυτό διεκδικούν οι κάτοικοι της περιοχής να αποδοθεί στο Δήμο Χαϊδαρίου ώστε να γίνουν έργα ανάπλασης και να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες τους. Η ολοκλήρωση της παραχώρησης αυτής της αδόματης έκτασης στα ΕΝΑΕ στερεί κάθε δυνατότητα πρόσβασης σε ελεύθερους χώρους στον Αιγιαλό. Μιλάμε ακριβώς για μια περιοχή πυκνοκατοικημένη, με απουσία ελεύθερων χώρων αναψυχής και χωρίς πρόσβαση στο παράκτιο μέτωπο. Για το λόγο αυτό θεωρούμε απολύτως δικαιολογημένο και επιβεβλημένο να υλοποιηθεί το αίτημα, να γίνει δηλαδή δεκτή η ακύρωση της πώλησης της εν λόγω έκτασης και να αποδοθεί αυτή, να αποδοθεί η χρήση της στο λαό της περιοχής. Τώρα, σε σχέση με το νομοσχέδιο, θα αναφερθώ σε ορισμένα μόνο άρθρα για τα οποία δεν είχαμε προλάβει να τοποθετηθούμε στις προηγούμενες συνεδριάσεις, επισημένοντας ξανά ότι πρόκειται πραγματικά για ένα ογκοδέστατο πολυνομοσχέδιο που με τις διαδικασίες που ακολουθούνται δεν είναι βέβαια δυνατόν και να τοποθετηθούμε αναλυτικά σε όλα όσα προβλέπει. Σε σχέση με ορισμένα ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, αρχικά θα ήθελα να πω για το άρθρο 28
που αφορά την περιβόητη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Είναι, το αίτημα αυτό φυσικά είναι χρόνιο των αγροτών. Σας το είχαμε πει, το είχαμε επισημάνει ήδη και στη συζήτηση του προϋπολογισμού, ότι πρέπει να δίνεται στο σύνολο του αγροτικού πετρελαίου κίνησης αφορολόγητο, και τότε βέβαια κάνατε την πυθία με διάφορα ίξεις αφίξεις. Στη συνέχεια, και αφού βγήκαν οι αγρότες στους δρόμους, αναγκαστήκατε να τους πετάξετε ένα ποσό, που όμως ακόμα και αυτό βρίσκεται πολύ πίσω από τις ανάγκες και δεν πάβει να είναι ένα προεκλογικό ξεροκόμματο και όχι αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να δοθεί για να αντιμετωπιστεί ένα μέρος τουλάχιστον από το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχουν φορτωθεί οι αγρότες. Ουσιαστικά για τους μικρούς αγρότες το ποσό που προβλέπετε, που εξαγγέλθηκε, είναι ένα, δεν θα φτάσει να είναι παρά ένα μπιτόνι πετρελαίου την ώρα που δίνεται αφορολόγητο πετρέλαιο εκατοντάδων εκατομμυρίων στους εφοπλιστές. Επιπλέον δίνεται σε εταιρείες και σε νομικά πρόσωπα επιστροφή την ώρα που την κόβεται από τους ετεροαπασχολούμενους μικρούς αγρότες. Το ποσό επομένως της επιστροφής πρέπει τουλάχιστον να τριπλασιαστεί και να δοθεί αφορολόγητο στην Αγγλία σε όλους τους βιοπαλλαστές αγρότες. Στο άρθρο 73 υποτίθεται ότι έρχεστε να λύσετε ένα χρονίζον πρόβλημα με την παραχώρηση εκτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Ριζωμάτων σε δικαιούχους αγροτικής αποκατάστασης. Όμως και εδώ τι κάνετε? Προβλέπετε μια εξουσιοδοτική διάταξη και μάλιστα ουσιαστικά ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας του Υπουργού αναθέτετε σε εκείνον να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση των κτημάτων στους καλλιεργητές, που εδώ και τόσα χρόνια τους κρατάτε ομοίρους. Είναι πραγματικά εμπεγμός, δεν είναι παρά μια προεκλογική εξαπάτηση και δεν μπορούμε να σας εμπιστευτούμε εν λευκό με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις ότι θα λύσετε το πρόβλημα. Εδώ και τώρα πρέπει να δοθούν οι εκτάσεις χωρίς τίμημα στους καλλιεργητές, διαφορετικά θα παραμείνει άλλη μια ανέξοδη κυβερνητική εξαγγελία με την οποία θα συνεχίζεται η ομοιρία τους. Όπως και σε σχέση με το άρθρο 77, αυτή η διαδικασία με τις που προβλέπεται, προστίθεται μάλλον η διαδικασία για τις προκαταβολές του ΕΛΓΑ. Ξέρετε, αυτή η διαδικασία έχει δοκιμαστεί και ταλαιπωρεί τους αγρότες. Και με τον Ιαννό και στην περίπτωση με τα πορτοκάλια στην Αργολίδα και αλλού, οι αγρότες βρέθηκαν εκ των υστέρων να αναγκάζονται να επιστρέψουν χρήματα ή αυτά να συμψηφιστούν με επόμενες αποζημιώσεις. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι οι έγκαιρες αποζημιώσεις που για να γίνεται βέβαια αυτό απαιτεί την πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού στον οργανισμό και βέβαια να φτάνει η κάλυψη των ζημιών στο 100% με αλλαγή του αναχρονιστικού κανονισμού του ΕΛΓΑ που αποκλεί μια σειρά νόσους ή ζημιές που δεν τις αποκαθιστά. Αντίστοιχα εμπεγμός είναι και η ρύθμιση που βαφτίζεται ως προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό. Γιατί ξέρετε, η άρση των αδικιών του νόμου Κατρούγκαλου, που βέβαια η κυβέρνηση όχι απλά τον διατήρησε, τον ενίσχυσε κιόλας, και άλλων αντιασφαλιστικών νόμων των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, με τους οποίους κατακρεωργήθηκαν κυριολεκτικά οι συντάξεις, δεν γίνεται μέσα από τα προεκλογικά επιδόματα της φτώχειας και της εξαγοράς, αλλά αν θέλετε να μιλάτε πραγματικά για άμεση και πραγματική ανακούφιση και προστασία των συνταξιούχων από την ακρίβεια, τότε θα πρέπει να υλοποιήσετε αυτά που ζητούν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι και που βέβαια το ΚΚΕ τα στηρίζει με όλες τις δυνάμεις, να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις κύριες και επικουρικές, με ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς και κατάργηση βέβαια όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, όπως βέβαια και να επιστραφούν η 13η και 14η σύνταξη. Τώρα για λίγα ακόμα επιμέρους άρθρα, για τα άρθρα 60 και 61, πραγματικά είναι και τα δύο κατάπτυστα. Με το άρθρο 60
έρχεστε στην πραγματικότητα να δημιουργήσετε μια κατεξαίρεση διαδικασία προσλήψεων για την Χελέξπο, ενώ στις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου υπάρχει ειδικό καθεστώς πρόσληψης και μάλιστα αυτό το κάνετε με αναδρομική ισχύ, ουσιαστικά δείχνοντας και την πρόθεσή σας να βολέψετε τους δικούς τους ανθρώπους χωρίς προσχήματα. Και το άρθρο 61 είναι επιεικώς απαράδεκτο, γιατί στην πραγματικότητα, γιατί έρχεστε να, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στις θυγατρικές της ΣΥΠ, όχι μόνο συνεχίζετε την αθλειότητα των ενοικιαζόμενων εργαζομένων, αλλά προχωράτε και παραπέρα στο να αφαιρείτε για την ενοικίαση των εργαζομένων ακόμα και την προϋπόθεση η εταιρεία από τους οποίους θα ενοικιάζονται οι εργαζόμενοι να είναι συναφής με το αντικείμενο και να έχει σχετική εξειδίκευση. Τέλος, για το άρθρο 59, σε σχέση με τη διακοπή της εκπομπών της ΕΡΤ στα Βραχαία, δεν έχετε δώσει πραγματικά την παραμικρή απάντηση μέχρι τώρα. Είναι απαράδεκτο, το άρθρο αυτό πρέπει να αποσυρθεί, το επισημάναμε από την πρώτη στιγμή, επισημάνθηκε και χθες κατά την ακρόαση των φορέων, εκτός αν θεωρείται ως απάντηση το ερώτημα που έθεσε χθες ο κύριος συγητής της πλειοψηφίας προς τον εκπρόσωπο της ΕΡΤ, για το ποια είναι η ακροματικότητα των εκπομπών της ΕΡΤ στα Βραχαία. Κατά αναλογία βέβαια της γνωστής λογικής που εφαρμόζεται συνήθως, να τα ζυγίζετε όλο με βάση το κόστος και το όφελος. Δεν μπορεί όμως σε μια τέτοια περίπτωση να ισχύσει αυτό, γιατί η σπουδαιότητα της αδιάκοπης εκπομπής των ραδιοφωνικών μεταδόσεων στα Βραχαία είναι αδιαμφισβήτητη, τόσο για τους μετανάστες Έλληνες του εξωτερικού, όπως και για τους ναυτεργάτες, οδηγούς φορτηγών στο εξωτερικό κλπ. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο οξύτατων γεωπολιτικών αναταραχών, όπου η διακοπή με αυτόν τον τρόπο της ραδιοφωνικής ενημέρωσης μπορεί να θεωρηθεί και άκρως επικίνδυνη. Τέλος, θα θέλαμε μια πιο σοβαρή απάντηση και στην πραγματικότητα να υλοποιήσετε τα αιτήματα που κατέθεσαν χτες οι εκπρόσωποι των στρατιωτικών. Μιλάμε για ένα συνεχιζόμενο εμπαιγμό από τη μεριά της κυβέρνησης. Οι διατάξεις αυτές στην πραγματικότητα και δεν λύνουν τις αδικίες σε βάρος των εκατοντάδων εθελοντών μακράς θητείας, ούτε βέβαια και των οπλιτών βραχίας ανακατάταξης, που τελικά αντί να αποκαθιστάτε τις μισθολογικές αδικίες σε βάρος τους, με τον τρόπο που νομοθετείτε, το αποτέλεσμα στο τέλος θα είναι να έχουν να φτάνουν πολύ λιγότερα χρήματα στο πορτοφόλι τους, όταν στην πραγματικότητα κόβεται και παντελώς τη δυνατότητα να πάρουν τα επιδόματα παραμεθωρίου ειδικών συνθήκων, την αποζημίωση νυχτερινών. Να αποσύρετε αυτές τις διατάξεις και να φέρετε ή να τις τροποποιήσετε κατά τρόπο τέτοιο που να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των στρατιωτικών. Ευχαριστώ.